κυρία Μακρύ, θα πάμε σε εκλογές, θα ανακοινωθούν αύριο με αφορμή το κλείσιμο της ΕΡΤ. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται από την συζήτηση που θα έχουν οι τρεις αρχηγοί της συγκυβέρνησης. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα και να δούμε τι θα γίνει. Τώρα ξέρω ότι είναι δύσκολη θέση σας, αλλά το δικό σας σχόλιο για την κίνηση του Πρωθυπουργού. Ακούστε, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι θέλουμε μία δημόσια τηλεόραση η οποία θα λειτουργεί με αξιοκρατία και με διαφάνεια. Αυτό δεν υπήρχε ως τώρα, όλοι το είχαμε διαπιστώσει, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας που μπορεί να το αμφισβητήσει. Όλη η προσπάθεια που έγινε και προηγούμενα χρόνια, αλλά ειδικά τον τελευταίο χρόνο να σταματήσει αυτή η διαδικασία δεν ευωδόθηκε. Άρα λοιπόν πάμε στην πιο σκληρή λύση. Είναι σοκαριστικό για όλους μας να μην εκπέμπει αυτή η δημόσια τηλεόραση, αλλά δεν θεωρώ ότι υπήρχε εναλλακτική λύση. Και πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε σε αυτή τη χώρα τι θέλουμε, αν θέλουμε αλλαγές, αν θέλουμε μεταρρυθμίσεις, αν θέλουμε να πάμε μπροστά ή αλλιώς αν πρέπει να συμφωνήσουμε και να μείνουμε στα ίδια. Όσο μένουμε στα ίδια, δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Έστω και αν έχουν κόστος, έστω και αν πάμε σε εκλογές σε μια κρίσιμη περίοδο. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν χωρίς κόστος. Ήδη ο ελληνικός λαός έχει υπομειστεί ένα τεράστιο οικονομικό κόστος. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί, αρκεί βέβαια να υπάρξουν και αποτελέσματα. Γιατί το να έχεις κόστος χωρίς αποτέλεσμα, νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε και να το προσπαθούμε. Κύριε Ξεκανακόπουλο, αύριο θα πάμε σε εκλογές με αφορμή το κλείσιμο της ΕΡΤ. Είναι κάτι το οποίο δεν αποκλείεται. Δεν είναι βέβαιο. Είναι όμως πολύ πιθανόν. Θα εξαρτηθεί από το εάν θα τιμήσουν οι δύο συνεταίροι στην κυβέρνηση, ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος Βίντσελος, τις δεσμεύσεις και τις υπογραφές τις οποίες έχουν θέσει. Εάν βέβαια η μόνη προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση της ΕΡΤ είναι να παραμείνει ανοιχτή, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα λόγο να μην είναι ανοιχτή. Αρκεί όμως να τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα. Διότι μη πειράζοντας το ένα, αφήνοντας το άλλο, παραγνωρίζει το τρίτο, διότι το ενός είναι του ενός, το άλλο είναι του άλλου, το τρίτο είναι του φίλου γείτονα, δεν πρόκειται να φτιάξουμε ποτέ κράτος. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα, είναι ιστορική ευκαιρία να φτιάξουμε κράτος και μάλιστα κράτος δικαίου. Γιατί σοκαριζόμαστε, έχει υπογραφεί το κλείσιμο της ΕΡΤ ή η αναδιάρθρωση εδώ και με 1,5 χρόνο, γιατί πέσαμε από τα σύννεφα? Ακριβώς αυτό αναρωτιέμαι και εγώ και ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Έγινε βία, έγινε απότομα, μόνο αυτό ήταν ίσως. Ο τρόπος που πείραξε. Φοβάμαι δεν ήταν αυτό. Ο τρόπος μπορεί να ήταν ενοχλητικός. Αλλά για να φτάσει σε αυτόν τον τρόπο, κάτι άλλο έχει προηγηθεί. Και προφανώς έχει προηγηθεί η αθέτηση της προηγούμενης συμφωνίας. Η υπαναχώρηση από την προηγούμενη θέση. Αυτό είναι που ενοχλεί.